Καλημέρα σας, Σπόρση Ζούγκλα, και σήμερα κοντά σας Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και όπως γνωρίζετε την Παρασκευή όλα είναι λίγο καλύτερα. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσουμε στη σημερινή συγχωρείτε εκπομπή. Καταρχήν έχουμε σε εξέλιξη το μεγάλο ημιτελικό για το τένις Αυστραλιανό Open, ημιτελικός αντρών Ναδάλ Φέντερερ, 3-3 ισόπαλοι στα game, στο πρώτο set αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποιο break για την ώρα. Ο Ναδάλ έχει ένα χτύπημα στο χέρι και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει την πίεση από το Φέντερερ. Ένα μεγάλο παιχνίδι βλέπουμε εδώ και μερικά πλάνα από τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Είχαμε χτες Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να χάνει 77-72 από τη Φενέρμπαχτσε και σήμερα το πρωί να στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας στην διοργανώτρια αρχή της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θυμίζουμε και την περσινή κόντρα των Πράσινων με τον Ζόρντι Μπερτομέου για τη διαιτησία στο παιχνίδια των Πράσινων με την Μπαρτσελώνα. Έχουμε επίσης σήμερα τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην Ισπανία από τη Λαμποράλ Κούτσα και τα δύο παιχνίδια ήταν για την τέταρτη αγωνιστική του Top 16 της Ευρωλίγκας. Επίσης ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο πολύ γεμάτο με 21η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, 15η αγωνιστική στην Α1 του μπάσκετ και φυσικά πολύ μπάλα σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα δούμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά. Θα σας δείξουμε και επιλογές από τη Σούπερ Λίγκα για το κουπόνι στοίχηματος από τον Μπάμπη Παπαφιλιππάκη. Πριν από όλα αυτά ακολουθούμε το πρωτόκολλο της εκπομπής και πάμε να δούμε το σαν σήμερα από τον ΟΠΑΠ. Κι απόψε στα σκαλοπάτια σου. Πεθαίνει ο Νίκος Μουρκάκος, 82 χρόνων, ένας από τους κορυφαίους διοικητικούς παράγοντες του Εθνικού από το 1950 και σχεδόν για 40 χρόνια, ενώ υπήρξε και ο πρώτος σπορκάστερ του ραδιοφώνου των ενόπλων δυνάμεων, μεταδίδοντας αγώνες κάθε Κυριακή από το 1954 έως το 1963. Παράλληλα έγραφε στίχους λαϊκών τραγουδιών που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ένα από αυτά ήταν το «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου». Η τελευταία μου. Πεθαίνει στο Τωρίνο ο ιδιοκτήτης της Fiat, Giovanni Agnelli, σε ηλικία 81 χρόνων από καρκίνο του προστάτη. Η περιουσία κάποια στιγμή έφτασε να αντιπροσωπεύει το 4% του αγαθάριστου προϊόντος της Ιταλίας. Πέρα από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ασχολήθηκε ενεργά με τη Γιουβέντους. Διόρισε πρόεδρο τον παλιό ποδοσφαιριστή Gianpietro Bonioperti και θρυλικά έχουν μείνει τα τηλεφωνήματά του σε αυτόν στις 6 κάθε πρωί για να ενημερώνεται για την ομάδα και να σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις. Είχε γεννηθεί στις 12 Μαρτίου του 1921. Πεθαίνει ο Βραζιλιάνος σεντερφόρ Λεωνίντας, 90 χρόνων, ο πρώτος μεγάλος ποδοσφαιριστής της χώρας που γνώρισε η Ευρώπη. Πρώτος σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο του 38 με 8 γκολ. Καθιέρωσε το ανάποδο ψαλίδι ως τρόπο σκοραρίσματος. Είχε γεννηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου του 1913. Εδώ τον βλέπουμε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη στην τηλεόραση της πατρίδας του στη δεκαετία του 60. E comuniquei ao técnico para arranjar umas pernas. Ia ser cobrada uma falta contra a Polônia. Πεθαίνει ο Γερμανός προπονητής και ποδοσφαιριστής τερματοφύλακας Γκέρτ Πρόκοπ, 63 χρόνων. Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε διάφορες ελληνικές ομάδες, Πας Γιάννενα, στον Απόλλωνα, Αθηναϊκό, Άρη και άλλες.
Μάλιστα το 91 έπαιξε με τον Αθηναϊκό στον τελικό του κυπέλου και την επόμενη χρονιά στο κύπελο πρωταθλητριών λίγο έλειψε να αποκλείσει τη Manchester United. Λάτρευε την Ελλάδα και ζούσε μόνιμα στη Χαλκιδική. Καλό σουτ, η μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Το 25. Ο Κριστόφ Βαζέχα σημειώνει το 182ο γκολ του με τον Παναθηναϊκό σε αγώνα με τον Απόλλωνα και περνά στην πρώτη θέση των σκόρερ του Παναθηναϊκού. Ο Αντώνης Αντωνιάδης έχει μείνει στα 181. Ο Βαζέχα είχε σημειώσει το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα πάλι σε αγώνα με τον Απόλλωνα στις 7 Ιανουαρίου του 1990. Ο Γεωργιάδης μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται και έχουμε πέναλτι. Και ο Γεωργιάδης θα κάνει το 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα μένει στον Γεωργιάδη. Θα βγάλει τη σέντρα σε ένα σημείο που έρχεται ο Μπασινάς. Θέλει να μπει στην περιοχή. Περνάει, κερδίζει τις κόντρες, γυρίζει. Και έχουμε το 1-4 από τον Κριστόφ Βαζέχα που θα βγάλει τη φανέλα του. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών ο Κριστόφ Βαζέχα για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά και τον γκολ. Τον γκολ ξανά από τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Έρακ, έκοψε ο Κολτσιδάκης, Αποστολάκης. Βαζέχα κάνει ωραίο σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ ακριβώς στην εκνοή από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, πρώτο σκόρερ. Η Ελλάδα σε φιλικό αγώνα που γίνεται στη Χαλκίδα νικά με 2-1 το Ισραήλ με αυτογκόλ του Γκλαμ στο 26ο λεπτό και εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τσιάρτα στο 43ο. Στο 89 μείωσε ο Χαράζη. Έπαιξαν για πρώτη φορά με την Εθνική ο Νίκος Κωστένογλου και ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Γεννιέται στον Κιμαράες ο Πορτογάλος μέσο επιθετικός Αντελίνο Βιερίνια. Ανακάλυψη του Σάντος που τον εμπιστεύτηκε, τον πήρε στον ΠΑΟΚ και έγινε από τους καλύτερους παίχτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα οικονομικά προβλήματα όμως υποχρέωσαν το δικέφαλο να τον παραχωρήσει στις 3 Ιανουαρίου του 2012 στη γερμανική Βόλσμπουργκ. Η μεταγραφή στήχησε 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίχτης πήρε 3,5 εκατομμύρια για 3,5 χρόνια και ο ΠΑΟΚ 4. Ο Βιερίνια έχει 92 συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας και πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών. Η ΕΠΟ και ο Σάντος προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τον πείσουν να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος. Προτίμησε την Εθνική Πορτογαλίας με την οποία έχει 4 συμμετοχές. Το Πρωτοδικείο Αθηνών εκδίδει απόφαση βάσει της οποίας ο Θωμάς Μαύρος, ο 22χρονος άσος του Πανιωνίου, δικαιώνεται μένοντας ελεύθερος, θεωρώντας ότι ήταν ανήλικος όταν υπέγραψε το δελτίο του το 1970 με την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Ο Μαύρος, που προπονείται από την αρχή της περίοδου με την ΑΕΚ του Λουκά Μπάρλου και προπονητή τον Φράντσεκ Φάντρου, θα μετακομίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στον επαναληπτικό του πρώτου Ευρωπαϊκού Super Cup στο De Meer του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Άγιαξ νικά με 3-2 την κυπελούχο Ευρώπης Rangers. Είχε κερδίσει με 3-1 και στο πρώτο μάτς του Άιμπροξ και κατακτά το τρόπαιο. Γεννιέται στο Πολύκαστρο ο αμυντικός Παγώνης Βακαλόπουλος. Ξεκίνησε από την ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου.
Τον Δεκέμβριο του 1984 πήγε στον Ηρακλή με τον οποίο έπαιξε 11 σεζόν μέχρι το 1995. Έκλεισε την καριέρα του στον Πανιόνιο του 1996. Έπαιξε 10 φορές στην Εθνική. Γεννιέται ο Έλληνας μπασκεμπολίστας Αργύρης Καμπούρης. Από τα δικά του χέρια μπήκαν οι καθοριστικές βολές για την νίκη της Εθνικής Ελλάδος στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 87 με τη Σοβιετική Ένωση 103-101 που χάρισαν στην Εθνική μας το πρώτες χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και στο Περιστέρι. Με την Εθνική κέρδισε και το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 89 στην Γιουγκοσλαβία. Αργύρης Καμπούρης. Και μόνο τη Σοβιετική από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Εκατόν 103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερ και το Σιωβάησα σε τους τριών πόντων. Και η Μαράστο είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Είναι ένα θρίαμβο. Είναι ένα ελληνικό κατόρθωμα. Γεννιέται ο Ιταλός σεντερφόρ Τζόρτζιο Κινάλια. Αγωνίστηκε στη Λάτσιο, αλλά στη συνέχεια προτίμησε τα δολάρια που του προσέφερε ο κόσμος της Νέας Υόρκης για να κάνει καριέρα στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα. Γκολ από την Αμερικανική του θητεία βλέπουμε και στην οθόνη μας. Έπαιξε 14 φορές στην Εθνική, περίοδος 72-75 και σημείωσε 4 γκολ. Πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 74. Πέθανε την Πρωταπριλιά του 2012. Ο Απόστολος Νικολαίδης κάνει τον τεπούτο του ως παίχτης του Παναθηναϊκού εναντίον του Πειραϊκού Συνδέσμου 0-0 το αποτέλεσμα για το πρωτάθλημα Αθήνας Πειραιά. Ο Βραζιλιάνος θερματοφύλακας και προπονητής Αϊμόρε Μορέιρα. Εδώ τον βλέπουμε να μιλά σε εκπομπή της Βραζιλιάνικης τηλεόρασης. Αγωνίστηκε ως θερματοφύλακας της Esport, America Rio, Παλέστρα Ιτάλια και Botafogo. Έπαιξε 15 φορές στην εθνική ομάδα και στη συνέχεια έγινε προπονητής. Εργάστηκε σε πολλές ομάδες της χώρας του και την περίοδο 60-63 ήταν τεχνικός υπεύθυνος της εθνικής. Μαζί της κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1962. Εργάστηκε και στην Ελλάδα το 1976 στον Παναθηναϊκό, έφυγε όμως στα μέσα του πρωταθλήματος και έδωσε τη θέση του στον Κάζιμιρ Γκόρσκι, με τον οποίο οι πράσινοι κατέκτησαν τον ντάμπλ. Πέθανε στις 26 Ιουλίου του 1996 στο Σαλβαδόρ της Μπάχια.
Αυτά λοιπόν έγιναν σαν σήμερα. Το βίντεο προσφορά από τον Πάπη. Μάχη στο Αυστραλιανό Open συνεχίζεται. Οι δύο τενίστες, ο Ράφα Ναδάλ και ο Φέντερερ, είναι ισόπαλοι 4-4 στα Games. Έχουμε εδώ και τις εικόνες με τους δύο αθλητές να προσπαθούν να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι τους και να επιβάλλουν το ρυθμό της ο ένας στον άλλον. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ράλι και οι δύο έχουν υπερασπίσει το σερβίς τους και έχουμε και μικρά ράλι, οι πόντοι δηλαδή μπαίνουν πολύ γρήγορα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, γιατί συνήθως οι αναμετρήσεις των δύο αθλητών κρατούν περίπου 3-4 ώρες. Πάμε κατευθείαν τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με τη Sport Day, όπου έχει σαν πρώτο χτύπημά της τον Ολυμπιακό και τον Μαρκάνο. Φωτογραφία, ιδανικός, γράφει η εφημερίδα. Ο Μίτσελ ζήτησε τον Μαρκάνο και η διοίκηση ετοιμάζεται να τον φέρει. Όπως φαίνεται, πρόκειται για δανεισμό 6 μηνών με οψιόν ανανέωση για τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι ο Μαρκάνο είχε έρθει στον Ολυμπιακό και την περίοδο που ο προπονητής ήταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε, είχε έρθει με τη μορφή δανεισμού και πάλι, αυτή τη φορά από τη Βιγιαρεάλ. Σούπερ Λάζνικ, λέει η εφημερίδα, σε άλλο θέμα. Πανιόνιος Αιγινιακός 3-0. Τον κέρδισε για χρόνια η επιστροφή του Κάτσε, που βρήκε ξανά το χαμόγελό του και το γεμάτο 24ωρο που έζησε ο Έργους Κάτσε, ο οποίος μετά το εμπάργκο από τον ΠΑΟΚ για τη γνωστή φωτογραφία με την φανέλα του Τσεκά, φαίνεται ότι επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίχτης που τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και να δούμε το τι λύσεις θα μπορέσει να δώσει στον Χουπ Στέφενς. Εδώ θα είναι αλλιώς. 77 η Φενέρ, 72 ο Παναθηναϊκός το χθεσινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός κυνήγησε μια τεράστια ανατροπή, αλλά δύο σουτ και τα φάλτσα των διαιτητών στο φινάλε του στέρισαν τη νίκη. Αντεπίθεση τώρα, Μποράλ Κούτσα Ολυμπιακός στις 9.30 από τον Nova Sport 2. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτήν την αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική του Top 16. Μόνο έτσι θα σωθούμε για τον Άρη. Φέρνει αετό. Πρόκειται για τον αετό που θα έχει η ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο Αλαμπενφίκα. Οι πτήσεις στην Αγιά Σοφιά που θα προκαλούν δέος, γράφει η εφημερίδα. Περνάμε στον γκολ. Στον γκολ όπου πρώτο θέμα είναι ο Παναθηναϊκός, η εικόνα παραμένει ίδια ακόμα και όταν δάσκαλος και μαθητής για 40 μόνο λεπτά είναι αντίπαλοι. Δεν είμαστε δύο, είμαστε ένα, Διαμαντίδης και ο Μπράντοβιτς εδώ αγκαλιά. Τον λύγησε ο Κλέιζα, ο Παναθηναϊκός άγγιξε το διπλό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ο Λιθουανός μίλησε στο τέλος και οδήγησε τη Φενέρ στην πρώτη της νίκη 77-72, παράπονα του Πεδουλάκη για τα σφυρίγματα των διαιτητών. Κάποια φάουλ ήταν για κίτρινη κάρτα, λέει ο Πεδουλάκης. Προς καλοκαίρι, το μπάσιμο Γιαννακόπουλου στην V4 Victoria, 10 σελίδες EuroLeague Nights, Ολυμπιακός αναζητά νίκη βάλσαμο στη Βιτόρια απέναντι στη Λαμποράλ Κούτσα. Μαρκάνο ο εκλεκτός του Μίτσελ, Ολυμπιακός κοντά στον δανεισμό του Ισπανού από την Ρούμπιν Καζάν. Με τις βαλίτσες στο χέρι ο πρώην Ερυθρόλευκος Άσος κάνει σαν τρελός να επιστρέψει στον Πειραιά. Πέσιμο σε Ανέστη. Λεκτική επίθεση στον τερματοφύλακα του Πανιωνίου για τη συμφωνία με την ΑΕΚ. Ο Ανέστης που, όπως φαίνεται, θα είναι η πέμπτη προσθήκη της Ένωσης για τη νέα σεζόν. Τη νέα σεζόν που θα βρει την ΑΕΚ στη Football League. Και από ό,τι γράφει εδώ η εφημερίδα, επεισοδιακό φινάλε στο παιχνίδι με τον Αιγινιακό 3-0 που σφράγισε την πρόκληση στον Γιαννέρθρο στο πρώην τελικό. Στους 8 ο Ολυμπιακός Βόλου συναντά τον Παναθηναϊκό. Έχουν κλειδώσει εκεί τα ζευγάρια για το κύπελο Ελλάδος. Live Sport. Εγγύηση Μαρκάνο, και εδώ η εφημερίδα έχει πρώτο θέμα τον αμυντικό που, όπως φαίνεται, θα είναι ο αντικαταστάτης του Δημήτρη Σιώβα και ο εκλεκτός του Μίτσελ. Δευτέρα-Τρίτη γυρίζει στο λιμάνι ο Ιβάν για να οχυρώσει τον θρύλο ενόψη Μάντσεστερ, γιατί τον ψήφισε δαγκωτό ο Μίτσελ. Πιθανή νέα μεταγραφική συνεργασία με τους Ρώσους στο μέλλον. Δηλατά για Λεζάρ. Ο Ολυμπιακός διαψεύδει ότι έκλεισε η συμφωνία, αλλά προορίζει τον Βέλγο εξτρέμ για το καλοκαίρι. Βαρύ πλήγμα απέρριψε την έφεση η UEFA, σχεδόν 5.000 καθίσματα λιγότερα για τους Ολυμπιακούς. Κόντρα στη United είναι το γνωστό θέμα που η UEFA ζήτησε να κλείσει ένα συγκεκριμένο μέρος της σειράς 7 μετά από ένα πανό που θεωρήθηκε ότι έχει προκλητικό περιεχόμενο, ρατσιστικό περιεχόμενο. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί κοντά στη United χωρίς ένα μέρος της εξέρασης της 7. Βέβαια, αυτό να δούμε πώς θα γίνει, γιατί δεν υπάρχουν εκεί διαχωριστικά. Εν πάση περιπτώσει, το χρονικό μιας πρότασης όλοι μαζί πριν τα δύσκολα στον ΠΑΟ. Δείπνο παικτών προπονητικού team Αλαφούζου για συσπήρωση ενόψη του καυτού προγράμματος. Ανοιχτές κεραίες ΣΥΦΟ για εξωτερικό
και Νταμπίζα για κάτι καλό. Θέμα, δύο μήνες μετά το μπαμ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ΠΑΕ, η Live Sport καταγράφει όλα όσα έχουν συμβεί, λίγο πρωτού αποφασίσει οριστικά το αφεντικό της ΠΑΕ. Ζότς, ο εκδικητής, η Φενέρ τον Μπράντοβιτς νίκησε 77-72. Κλέη, Ζακερέφερη, σκότωσαν τον Παναθηναϊκό στο φινάλε. Ο Μπάση, σενάριο με τον Ιγυριανό της Σάλκε, ο οποίος θέλει να κάνει restart στην καριέρα του. Οι Γερμανοί στέλνουν τον Μπάση στον ΠΑΟΚ. Πετάει αετός αλλά Μπενφίκα στην Αγιά Σοφιά. Το ονειρικό ταξίδι θα ξεκινήσει για την ΑΕΚ με το πέταγμα του εμβλητικού αρπακτικού στη Νέα Φιλαδέλφια. Αγκάθια και Ρόδα, φάκελος ακαδημίες στην Ελλάδα για την εφημερίδα. Στο κύπελο λοιπόν, στους 8 Ολυμπιακός Βόλου, 2-1 τη Μαγούλα και ο Πανιόνιος 3-0 τον Εγινιακό Πανιόνιος που είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι με 1-0. Ανέστης, του την έπεσαν λόγω ΑΕΚ, Κόρακας, Ντου, Σπανού, Σε, Σαρί. Άρης, όχι για την ενημερότητα, μπάσκετ, νίκη πάση θυσία θέλει ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια 9,5 από τον Οβασπορ 2 και Φαλκάο, αντίο Μουντιάλο. Φαλκάο, ο οποίος τραυματίστηκε σε ένα παιχνίδι του κυπέλου Γαλλίας, ο επιθετικός της Μονακό και αντίπαλος εθνικής στους ομίλους του παγκοσμίου κυπέλου. Φαίνεται ότι θα χάσει το παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, είναι μια είδηση που μπορεί να χαροποιήσει τους Έλληνες. Ωστόσο, μιλάμε για ένα τραυματισμό. Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε για κανέναν. Ναδάλ Φέντερερ 5-5 λίγο πριν τελειώσει το πρώτο σετ που όπως φαίνεται θα κριθεί στην παράταση. Και συνεχίζουμε με την ώρα για σπορ. Ο αετός στο ναό του, γράφει η εφημερίδα. Ξεφεύγει η Άγια από τα ελληνικά πρότυπα με τα κουκλάκια και τις μασκότ και ετοιμάζεται από τώρα για επιβλητική είσοδο στο μεγαλοπρεπή ναό της Αγιάς Σοφιάς. Τρελαίνει τον κόσμο της Ένωσης ο Δημήτρης Μελισανίδης με την ιδέα του να μπαίνει η ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά με έναν ειδικά εκπαιδευμένο αετό να προσγειώνεται στο γήπεδο. Η ΑΕΚ αναλαμβάνει δράση σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία με στόχο την προστασία των απειλούμενων αετών της Ελλάδας και την ερχόμενη Τετάρτη 29 πρώτου θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου το πρόγραμμα της κοινής δράσης για το 2014. Οπότε η ΑΕΚ θα έχει διπλό στόχο και να φέρει τον κόσμο κοντά στα πτηνά και στα αρπακτικά που κινδυνεύουν με αφανισμό, αλλά και να δείξει το σήμα της, το δικέφαλο αετό, να προσγειώνεται στο νέο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Έπιασαν δουλειά τα μηχανήματα, πήρε μπρος το γεωτρύπανο. Ελεύθερη ψυχή της ΑΕΚ αναφέρεται στον Θωμά Μαύρο, ο οποίος αφού απολογήθηκε χτες στην εισαγγελία αφέθηκε ελεύθερος και μάλιστα χωρίς περιοριστικούς όρους. Κάτι που αναμενόταν να γίνει καθώς ο ίδιος δεν είχε δικαίωμα υπογραφής όταν ήταν πρόεδρος της Ένωσης. Ξαφνικά ένα πρωί πήγα να σηκωθώ και δεν. Είναι η συνέντευξη του Μιχάλη Παυλή στο Μέγκα. Όλοι έτοιμοι για να ξω. Κανονικά στη διάθεση του Δέλα Υγροντής, Μπρέσεβιτς, Ντακόλ και Ράμα. Στις 3 παρατέταρτο είναι η σέντρα του παιχνιδιού την Κυριακή, Παναξιακός ΑΕΚ για τον έκτο όμιλο της Football League 2. Αν κερδίσουμε το ψυχικό, πατάμε με το 1,5 πόδι στην Α1. Είναι το θέμα για το μπάσκετ της ΑΕΚ, το μεγάλο ντέρμπι της Α2 κατηγορίας στο ψυχικό. Ο ΑΟ ψυχικού θα παίξει με την Ένωση και μάλιστα χωρίς τους οπαδούς των Κιτρινόμαυρων, όπως ανακοινώθηκε χτες από τις δύο ομάδες, οι οποίες μάλιστα έβγαλαν κοινή ανακοίνωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Είναι άλλωστε και μικρό το γήπεδο του ψυχικού. Οπότε, αν είχαμε οπαδούς και των δύο ομάδων, ελόχευε και ο κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση. Βόλεϊ, νίκησε άνδρες και γυναίκες. Ψάχνει σήμερα η ΑΕΚ με την ανδρική ομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό. 7 η ώρα είναι αυτή η αναμέτρηση. Και στην Κυψέλη, τα κορίτσια στο Κατσάνιο με Ηρακλή στις 6 ώρα. Η διπλή αναμέτρηση σε άνδρες και γυναίκες στο βόλεϊ για την Ένωση. Φως. Παλεύει για Μαρκάνο ο Ολυμπιακός, προσπαθούμε αλλά είναι δύσκολο, υποστηρίζουν οι Ερυθρόλευκοι που επιχειρούν να φέρουν πίσω για 6 μήνες τον 26χρονο Ισπανό αμυντικό. Ο Θρύλος ψάχνει το διπλό για το μπάσκετ. Μεγάλη μεταγραφή ο Μάτα, λέει ο Νίκος Αλέφαντος, αλλά ευτυχώς δεν δικαιούται να παίξει στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ο Μάτα, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει και να πάρει μεταγραφή για την Manchester United, ωστόσο έχει παίξει με την Chelsea στο Champions League, οπότε δεν έχει δικαίωμα μεταγραφής. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί η Manchester United θα κάνει μάλιστα και ρεκόρ. Ομάδα μάλλον θα είναι η πιο δαπανηρή της μεταγραφή μετά από αυτή του Μπερμπάτοφ που τον απέκτησε πριν κάποια χρόνια από την Tottenham, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι διαθετημένη να δώσει περισσότερα χρήματα για να φέρει κάποιον παίχτη που θα μπορεί να παίξει στα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό στο Champions League. Πρωταθλητής
Μαρκάνο ο εκλεκτός. Α, έχουμε την πράσινη. Πάμε στην πράσινη. Πρωταθλητής, ωραία. Μαρκάνο εκλεκτός, Ιβάν ο τρομερός. Μια ανάσα από τον θρύλο, δανεικός στο καλοκαίρι με οψιόν αγοράς. Η ώρα της αντεπίθεσης γυρνάει σελίδα. Ο ευρωθρύλος, Ολυμπιακός στη Βιτόρια 9,5 Nova Sport 2 για το διπλό που θα τον εξαγνήσει. Πρώτο στη λίστα του Μίτσελ, όπως αποκάλυψε ο πρωταθλητής, αδυναμία του Ισπανού που τον ανέδειξε στη Χετάφε και τον θεωρεί ιδανικό. Έρχεται τις επόμενες ημέρες. Ο θρύλος, κορυφαία άμυνα στην Ευρώπη, αφιέρωμα στο site της UEFA. Και Λέζαρ για το καλοκαίρι, οι Βέλγοι επιμένουν για συμφωνία. Τον κοιτάμε, ισχυρίζεται ο Ολυμπιακός. Ήρθε, υπογράφει και πάει Κρήτη ο Ιμπραήμ. Τριπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Ολυμπιακό με Λέζαρ. Ιμπραήμ, ο οποίος θα αποκτηθεί και θα δοθεί δανεικό στον Εργοτέλη μέχρι το καλοκαίρι, αλλά και τον Μαρκάνο που θα τον αποκτήσει δανεικό από την Ρούμπιν Καζάν, όπως φαίνεται. Τα νέα πλάνα του Μίτσελ δίνει χρόνο στον Κάνιο. Αργά-αργά η επάνωδος του Μήτρογλου. Βασίλης Καραπιάλης, βρείτε ένα νέο Ιμπαγάσα με 2.000 και ένα καθίσματα κόντρα στην Μάντζεστερ. Τώρα πάμε στην πράσινη. Πολύ ωραία. Αλήτικη κλοπή, γράφει η εφημερίδα. Η γκρίζη λύκη της Ευρωλίγκας στέρισαν το διπλό από τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό μέσα στην πόλη και έχει εδώ ένα διαιτητή με την αμφίεση της Ευρωλίγκας με κεφάλι λύκου, γκρίζου λύκου για την ακρίβεια. Λιοντάρια οι πράσινοι κατασπάραξαν την πανίσχυρη Φενέρ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν πήραν την νίκη 72-77 από τα χειρουργικά σφυρίγματα των διαιτητών. Πεδουλάκης, θέλω να ξαναδώ το μάτς για να μιλήσω. Ζωτς, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Δημήτρης, αγαπάμε και σεβόμαστε τον Ομπράντοβιτς. Σούπερ Λουκάς, μετά τον Ολυμπιακό, ο Μαύρο δήλωσε παρόν και κόντρα στους Τούρκους. Αιώνια πιστός. Ακούει την καρδιά του και μένει στην Πανάθα ο Τάσος Λαγός. Όλες οι εξελίξεις. Το ζήτημα με την ανανέωση του συμβολίου του Τάσου Λαγού που φαίνεται να εξελίσσεται σε σύριαλ για τους πράσινους. Μια γροθιά. Αλλά φούζου παρόντος δείπνησε η ομάδα τι έλεγε ο Πέτριτς. Και αντίο φίλε, έφυγε χτες ο Τάκης Παπαδημητρίου. Παλέμωχος Άσος. Γαύρος. Πήρε τους δύο, έρχεται ο τρίτος. Τριετές συμβόλαιο στον Λεζάρ και νέες αποκαλύψεις από το Βέλγιο. Τι παραδέχθηκε χθες ο Ολυμπιακός. Ήρθε ο Ιμπραήμ και σήμερα υπογράφει δανεικός ως το καλοκαίρι ο Νορβηγός διεθνής χαφ, πρώην παίχτης της Manchester City και σύμφωνα με τον Δημήτρη Σέλικ, τον μάνατζερ του. Νέος του ρε, βέβαια, νέος του ρε για τον Ολυμπιακό ήταν και ο Μάρκο Νέ. Και θυμάμαστε σε τι εξελίχθηκε. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Ναι, Ανέστη Κόνια, εδώ λέει και όχι Ανταμπάρε. Να δούμε τελικά με τον Νορβηγό τι θα γίνει. Μαρκάνο, ο εκλεκτός του Μίτσελ, αγοράζει άλλο στο περί Ρούμπιν Καζάν και ο Ισπανός αμυντικός πιάνει ξανά λιμάνι τη Δευτέρα. Η UEFA απέρριψε την έφεση, αλλά μάλλον θα κλείσει πλαϊνό κομμάτι της θύρας 7 και όχι όλο το κάτω διάζωμα. Παράδοση ανθρωπιάς, αντιπροσωπεία αθλητών του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού στο παιδικό σπίτι Πειραιά για να κάνουν πραγματικότητα το μη σταματάς να βοηθάς. Ο Μόγιες βλέπει εφιάλτες στο θέατρο των ονείρων. Αυτό γράφει ο αγγλικός τύπος. Υπογράφει στην Νότιχαμ σήμερα ο Τζιμπούρ, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό και θα δοθεί δανεικός. Τα γκάζια του Μίτσελ, ο Ισπανός ανέβασε τους τόνους και στην Τρίπολη. Τι είπε σε Μήτρογλου, Πελέ και Μπονκ. Τώρα μιλάει η ψυχή. Πάση θυσία το διπλό μέσα στην καυτή Φερνάντο Μπουέσα Αρένα. Θέλει απόψε ο πρωταθλητής Ευρώπης στη μάχη της Βασκονίας και ο Πέντγουεϊ που ταξίδεψε στη Βιτόρια και παίζει. Ο Πέτγουεϊ που ήταν να κάνει εγχείρηση, τελικά αυτό αποφεύχθηκε και έτσι θα πάρει κανονικά μέρος της προπονήσης του Ολυμπιακού και φυσικά στις επόμενες αναμετρήσεις των Ερυθρόλευκων. Να πούμε αυτή τη στιγμή Ναδάλ Φέντερερ είναι στο 6-6 και 1-0 στους πόντους είναι ο Ναδάλ που προηγείται, ο Ισπανός. Βλέπουμε και εδώ την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Φέντερερ. Αλλά να συνεχίσουμε και να κλείσουμε εμείς τα πρωτοσέλιδά μας με την Γάτα, που επίσης έχει ακόμα μια μέρα πρώτο χτύπημα από το κουπόνι του στοιχήματος. Φουλ για κέρδη με σύστημα, 2 άση, 2 χ και 2 διπλά που πληρώνουν 1,90 έως 3. Αν θέλετε για κάποιο στοίχημα μπορείτε να πιστευτείτε την εφημερίδα Γάτα. Πάνω του το πήρε ο Ιβάν, θέλει σαν τρελός Ολυμπιακό, λύνει και δένει ο Ανδρέας της Λιβαδιάς, ο μεταγραφικός ηθήνων νους του Κομπότη. Ανοιχτός λογαριασμός με τον Άρη, ο Ριόλ σαν να λέμε συστών. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, οι 7 δόσεις και η προσφυγή της FIFA, τα χρέη που πνίγουν τον Άρη και όλο και περισσότεροι παίχτες διεκδικούν
τα δεδουλευμένα τους από τους κίτρινους. Χείρα βοηθείας από Ρομπέρτο Κάρλος ζήτησε ο Τσιστιακόφ. Άλλο θέμα, έχει προχωρήσει το θέμα, το μυστικό ραντεβού της ΑΕΚ και του Τριάδη, ακόμα ένας παίχτης που ενδιαφέρει μεταγραφικά την Ένωση. Καψούρα Καημενάκη είναι ο Τζιμπούρ γιατί θέλει, γιατί βλέπει απατηλό το όνειρό του. Θεωρούν πως μόνοι τους παίζουν για τον λαγό, γιατί αισιοδοξούν στο ΠΑΟ. Μπάσκετ δεν έχουν περιθώρια τα φαβορί. Τρία γερά σημεία από την Ευρωλίγκα, πεντάδα με ζητούμενα στο NBA. Ολοκληρώσαμε με τις εφημερίδες. 6-6 και 1-1 η απόλυτη ισορροπία στο Αυστραλιανό Open. 2-1 αυτή τη στιγμή ο Ναδάλ. Και εδώ πέρα θα έχει μεγάλη μάχη, όπως καταλαβαίνετε, για το ποιος θα κατακτήσει το πρώτο σετ και θα κάνει το πρώτο βήμα για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Θυμίζουμε στις γυναίκες, ο τελικός του Σαββάτου είναι ανάμεσα στην Κινέζα τη Λίνα και την Τσιμπούλκοβα. Λοιπόν, μιλήσαμε αρκετά για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε ότι οι πράσινοι έστειλαν επιστολή πρωί-πρωί στην Ευρωλίγκα και στον Ζόρντι Μπερτομέου. Πάμε να δούμε το βίντεο τώρα με τον αγώνα από χθες και τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο top 16 της Ευρωλίγκας. Λάσμι, περνάει καταπληκτικά από δύο παίκτες. Μετράει το καλάθι, φυσικά και μετράει το καλάθι. Είναι σε εξαιρετική αγωνιστική και πραγματική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Πρέτζης από μακριά, σουτάρει και φτωχή. Ο πρώην Βόσνιος, ο πρώην Σλοβένος και Γκίστ. Αντιπάλο το Ζόριτς. Κόβεται, Μασιούλης, Ούκιτς και ποιος τον πιάνει, κανένας. Έχει όλα, ο Ούκιτς φτεροπό. Συμπαίκτες με τον Ούκη στην εκδομάδα της Κροατίας. Μπιέλιτσα, η προσποίηση του Ματσιούλης. Θα πάει το δρόμο προς το καλάθι, θα αφήσει μια άψογη τεχνικά ενέργεια για ομάδα. Ματσιούλης, διαμαντίζει ένα από τα σκριν. Μπογδάνοβιτς κλέβει. Μπογδάνοβιτς θα καρφώσει. Ένας ψηλός περιφερειακός. Θα μιλάει για τον Ματσιούλης μαζί με τον Μπέλτζη. Πρέπει να το μετρακεί αυτό ο Ματσιούλης, είναι πιο δυνατός από τον αντιπαλό του. Και αυτό κάνει ακριβώς μερικά πράγματα στον Μπέλτζη. Μπιέλιτσα από μακριά, σουτάρει, αστοχή, Μακάλεμπ είναι αποδέκτης του μακρινού rebound. Απέρασε ο Διαμαντίδη, τον κερδίζει, δεύτερη φορά και η διαφορά. Εδώ πάντως δεν είναι με τη Σλοβενία, εδώ είναι με τη Φενέρ. Στη γωνία, στημένος ο Τρέντζιτς, η Φενέρ δείχνει να έχει το momentum του αγώνα. Κύριος Μπράμος, Διαμαντίδης, σουτάρει για τρεις, είναι μέσα. 19-11 και όρθιο στο πάγκο του Παναθηναϊκού στο 5. Με αντίπαλο έναν διαμέτρου αντίθετο παίκτη στο θέση σεντερφό. Κάρι, τη γωνία σουτάρι και είναι το σουτ που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκό. Ο Βίτμαρ που εδώ έχουμε τον Πρέντες να αφήνει την μπάλα περνάς στο baseline drive και να κάνει το Ζόριτς. Το σπίση του Διαμαντίδη. Μασιούλης για τρεις. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Ο Μασιούλης βρίσκει το δρόμο από τα 6.75. Είναι εσύ που και αυτός έχει κάνει πολύ δουλειά που να μπήκε μέσα. Ο Ναν. Στην περιστροφή βρίσκεται ο Γκίστα απέναντί του. Και να πω, ο βετεράνος ο Ναν δίνει τη λύση. Την εφενέρμαξε. Δει ο Φώτσης μαζί με ο Πρέντζιτς. Μπάλα στο Γκλέιζα. Και με εντυπωσιακό τρόπο θα αυξήσει και πάλι διαφορά. 32-19 και πάλι. Μπατίστ με τον Λούκα Ζόριτς. Μπατίστ μπορεί να πάει το Ζόριτς κοντά στο καλάθι και αυτό κάνει. Μάικ Μπατίστ, μάλιστα. Ο Μπατίστ έχει περισσότερο από έναν Κάρι. Ο Μπατίστ θα παίξει ρόλο στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Κάρι. Πολύ όμορφη ενέργεια καθώς στις περιστροφές εκεί ο Παναθηναϊκός. Ο Λούκα Ζόριτς προσπαθεί. Μακρινό στάστοχο. Έρχεται. Τα box out δεν λειτουργούν εκεί πέρα. Και ήταν πολύ ψηλά και για τον Παναθηναϊκό. Μπογδάνοβιτς. Αντίπαλο του Ματσιούλης που του κλέβει καταπληκτικά. Παίρνει το πορτοφόλι του Κροάτη εδώ ο Λιθουανός. Από το Διαμαντίδη στο Κάρι. Δεν διστάζει. Σουτάρει από μακριά. Ευστοχή. Αυτό χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλά τα βασικά του μπάσκετ. Ο Βίτμαρ ψηλά για το σπίτι στην μπάλα. Μπιέλτσα από πολύ μακριά. Σουτάρει και ευστοχή. Δεν ακολουθεί ο Φώτσης. Σε ένα παιχνίδι που έχει πάει σε χαμηλό σκορ. Τον Μπογδάνοβιτς. Ευστοχή και εκεί που θα μπορούσε η διαφορά να είναι διαφορετική. Ο Φώτης με τη μία στον Κάρι, απέναντι στον Μπιέλτσα που τον ταπώνει στη γωνία. Γωνία Φώτης με τη μία, Ματσιούλης, τρίτη πάσα κακή. Μπιέλτσα στον Μπογδάνοβιτς, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κακή τεσσάρων της Φενέρ. Φώτης από μακριά στο αριά στοχή. Έχει το Ματσιούλης και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 41-30 σε αυτή την επίθεση δεύτερης ευκαιρίας. Μια στην αντίθετη πλευρά δεν βγαίνει. Κάρι. Ωραία προσπάθεια, ξεφεύγει από τον Ονάν.
με σπάσιμο της μέσης, ο ψηλός με τις πλαστικές κινήσεις. Δυσκολεύεται αρχικά στα βήματα με τον Μαυροκεφαλή για να τον κερδίσει στον αέρα. Βλέπετε ότι ο... και πάλι θα προσπαθεί να τον παίξει στην τρίπλα, αλλά αυτή τη φορά και αντιαθλητικό ο ψηλός Παναθηναϊκού στο κλέψιμο. Την μπάλα στο Μαυροκεφαλίδη, η προσποίηση, καλάθι και φάουλ. Να από Μαυροκεφαλίδης για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Από... είναι ακόμα ανοιχτό. Δηλαδή και δύο ομάδες μπορούν να κερδίσουν. Φυσικά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή το προβάδισμα είναι για τη Φενέρ. Μαυροκεφαλίδης στους 9. 49. Για να δούμε, έχουμε πολύ πολύ ψωμί ακόμα. Ο Ναν και Βίντμαρ. Βίντμαρ έχει ένα πρόβλημα ότι θα κάνει την μπάλα. Και με αυτά που κάνει θα τη χάσει στο τέλος. Ίσως ο Πεδουλάκης ζητάει βήματα, δεν έχω άποψη. Ω παίκτη εθνική Κροατία και απέναντι στο Βίντμαρ, αλλά και στην Ευρωλίγκα. Τον περνάει συγκλονιστικά. Η φάση είναι για highlight εκπομπέ σε αυτήν την ομάδα. Ο Κάρι είναι αμαρκάριστο, σουτάρει για τρει, αστοχή και έρχεται ο Γκίστ. Και έρχεται ο Γκίστ και καρφώνει. Και καρφώνει και μειώνει ακόμη περισσότερο στου 5. Είναι 13. Μπογκδάνοβιτ. Κλέιζα κοντά στο καλάθι. Αλλάζει χέρι, περιστροφική κίνηση. Όμως Ούκιτς διστάζει για τρεις, δεν διστάζει όμως ο Διαμαντίδης και καλά κάνει. 58-53 η διαφορά και πάλι σπέτ Διαμαντίδης, γιατί αν μειώσει και άλλο θα σου απαρέμουν και τα χέρια των παιχνών της Φενέρ. Καταπληκτικά λειτουργεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι το δίδυμο Διαμαντίδη Λάσμε. Ούκιτς Διαμαντίδης στη γωνία, σουτάρει για τρεις. Ναι. Φενέρ Παναθηναϊκός 50. Διαμαντίδης με τον ψηλό πάνω του στη γωνία, ο Μπράβος αμαρκάριστος. Σουτάρει ευστοχή. Ο Παναθηναϊκός μπροστά για πρώτη φορά. 60-60. Δεν έχουμε στατιστικά. Μακάλεμ πρώτου Λάσμε, σουτάρει ευστοχή. Στην κόψη του ξηραφιού το σουτ. 62-61. Σε αυτό το πολύ μεγάλο πιτς με τον Μακάλεμ. Baseline κίνηση. Διαμαντίδης, Μπράμος για τρεις. Και πάλι μέσα. Ο Μάικ Μπράμος είναι ζεστός. 62-64, 3 και 20 για το φινάλε πάμα. Για δύο ομάδες. Διέλιτσα με κοντύτερο αντίπαλο. Υπάρχει διαφορά. Διέλιτσα, Χούξατ απέναντι σε πολύ κοντύτερο αντίπαλο. Αντίδης. Φώτσης για τρεις από μακριά. Είναι μέσα. 64-67. Ο Φώτσης παγώνει τη Φενέρμπαχτσε Ούλκερ Αρέν. Για το Φώτση. Όπως και νωρίτερα για τον Μπράμο. Στην κρίσιμη στιγμή και οι δύο ευστόχησαν. Ο Ναν από μακριά. Ευστοχή και αυτός. Μεγάλο φινάλε για τις δύο ομάδες. 67 όλα. Η στροφή ο Ζόρις. Θα τον παίξει στα πόδια ο Διαμαντίδης. Τον παίζει στα πόδια ο Διαμαντίδης. Δύσκολη φάση, καλάθι και μετράει. Γιατί δεν μετράει. Τραβάει τα μαλλιά το Πεδουλάκης, γιατί δεν μετράει. Στην τρίπλα λέει ο διαιτητής. Για να δούμε εδώ. Θα παίζει στα πόδια. Φώτσης. Από μακριά. Κακό σουτ. 70 δευτερόλεπτα. Μακάλεμ. Αντίποτε Διαμαντίδη. Κλέιζα από μακριά. Ο Κλέιζα χτυπά Έλισσα και Μακάλεμ για την Φενέρ. Υπάρχει χρόνο ο Ναν. Κάρι. Υπάρχει καλάθι από τον Ραμέλ Κάρι. 71-69 και ετοιμάζεται ο Ούκιτς. Είναι ο Ρατσάμ, αλλά ο Κλέιζα σπανίως θα μπει στο καλάθι. Αυτό ακριβώς κάνει τώρα από μακριά. Και ξανά ευστοχή για δύο. 73-69 για φορά και πάλι. Στις τέσσερις. Διαμαντίδης για τρεις από μακριά. Κακό σουτ στα 27 δευτερόλεπτα. Ίσως να είναι ένα σημείο όπου τα πράγματα γέρουν προς τη Φενέρ και γέρουν ακόμη περισσότερο, καθώς ο Ζόρις θα μπορούμε να κάνουμε για το 4ο δεκάλεπτο. Μπράμος, Μακάλεμ, Ούκιτς. Μπράμος στη γωνία και αυτό μέσα. 75-72-3-1. Να στοχίσει και τις δύο βολές ο Διέλιτσα. Δεν αστοχεί. Δεν αστοχεί και η Φενέρ θα είναι η νικήτρια σε αυτό το παιχνίδι. Με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, 76-72. Το 77-72. 77-72 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε την ήττα. Επειδή πιέζει λίγο χρόνος, πάμε να δούμε κατευθείαν την καρτέλα με τα χθεσινά αποτελέσματα αλλά και το σημερινό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Πριν καλημερίσουμε τον Μπάμπη Παφιλιπάκη για να δούμε τα προγνωστικά για το στοίχημα. Βλέπουμε εδώ Τσέσεκα Μόσχας Ρεάλ Μαδρίτης 85-71, Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός 77-72, Μακάβι Παρτιζάν 88-67, Μπάγερν Γάλατα Σαράι 66-72 και Μπαρτσελόνα Ουνικά Χαμάλαγα 83-79
στο ντέρμπι της Ισπανίας. Από εκεί και πέρα σήμερα στις 6 ώρα Λοκομοτίβ Κούμπαν Ζαλγκίρις Κάουνας. Στις 8 και 4 Ανατολού Εφές Αρμάνι Μιλάνο και στις 9.30 Λαμποράλ Κούτσα Ολυμπιακός. Αυτά λοιπόν με την Ευρωλίγκα. Βλέπουμε εδώ την κατάταξη στους ομίλους. Προηγείται η Μπαρτσελόνα με 4-0 στον 5ο όμιλο και στον επόμενο το αίτητο έχει μέχρι στιγμής η Μακάμπι Τελαβίβ. Πάμε να δούμε την καρτέλα τώρα με το πρόγραμμα της Super League για το Σαββατοκύριακο. Βλέπουμε εδώ σε τρεις δόσεις πάλι και αυτή η αγωνιστική. Καλονία Απόλλων στις 3 η ώρα. Βλέπετε δίπλα και τις μεταδόσεις από το Nova Sport είναι όλα τα παιχνίδια. Ατρόμητος Παζιάννη, ένα Πανθρακικός Πλατανιάς. Την Κυριακή Λεβαδιακός Άρης, Αστέρας Τρίπολης Όφη, ΠΑΟΚ Βέρεια, Πανθρακικός Πανιώνιος και Ξάνθη Ολυμπιακός. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον Πανετολικό. Να δούμε και την βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 56 βαθμούς μετά τις πρώτες 20 αγωνιστικές. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ 45, 37 για τον Ατρόμητο, 36 ο Παναθηναϊκός και 35 για την Τρίπολη. Είναι η πρώτη πεντάδα που οδηγεί στα play-off. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Μπάμπη Παφιλιπάκη και να δούμε τα σημεία από τη Super League για το Σαββατοκύριακο που είχε επιλέξει. Καλησπέρα Μπάμπη. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. 21η στροφή στην Super League. Όσο περνάνε οι αγωνιστικές, τόσο μεγαλώνει η αγωνία, πιο πολύ βέβαια στις θέσεις της παραμονής, γιατί το πρωτάθλημα εν πολλής έχει κριθεί και οι τέσσερις ομάδες οι οποίες έχουν τον πρώτο λόγο για τα play-off, φαντάζουν ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκός, για να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια υπάρχει μεγάλη μάχη όσον αφορά στην παραμονή, όπως προανέφερα. Το πρώτο παιχνίδι που έχω ξεχωρίσει, Ανδρέα, είναι ο άσος ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Παζ Γιάννα. Βλέπουμε, Μπάμπη, εδώ και την καρτέλα για να μπορεί και ο κόσμος να έχει το χρόνο να σημειώνει. Ακριβώς. Mm-hmm. Ο άσος, το σετ των αποδόσεων σε αυτήν την αμέτρηση είναι ένα 40, 3, 65 και 7 για τον Παζ Γιάννα, ο οποίος ως γνωστόν θα παραταχτεί με υπηρεσιακό προπονητή σε αυτήν την αναμέτρηση, καθώς ο Σάκης Τσιόπης αποτελεί παρελθόν από τον Άγιαξ Σιπήρου και αντικαταστάτη του στις εξέδρες, βέβαια θα είναι στο γήπεδο του Περιστερίου, θα είναι ο Πετράκης, ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη. Ο Ατρόμητος εντός του Ανδρέα είναι μια ομάδα η οποία μπορείς να την εμπιστευτείς. Mm-hmm. Έχει συγκεκριμένα 6 νίκες και 4 ισοπαλίες, τις οποίες είναι με ομάδες όπως τον Ολυμπιακό, που πριν από 2 εβδομάδες κατάφερε να τον κρατήσει στο 0 και να αποσπάσει το βαθμό. Πιστεύουμε ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα ο Ατρόμητος θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και θα προσθέσει ακόμα 3 βαθμούς στην βαθμολογική του συγκομιδή. Πάντως, Μπάμπη, να πούμε για τον Παζιάννη ότι τα πρωινά ρεπορτάζ ανέφεραν για τον Δερμιτζάκη ότι είναι πλέον ο επικρατέστερος για προπονητής. Α, ναι. Θα δούμε τώρα, γιατί. Και τον Πετράκη outsider. Γι' αυτό ήθελα να το επισημάνουμε αυτό, να δούμε πώς θα πάει. Καλά έκανε, Αντρέ, γιατί εγώ είχα μείνει στο χθεσινό ρεπορτάζ. Ήμουνα μέχρι το βράδυ που έλεγε ότι ο Πετράκης είναι μια ανάσα από τον Άγιαξ Σιπήρου και μάλιστα το ρεπορτάζ έκανε λόγο για προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αλλάζουν τα δεδομένα, θα ξαναδούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Αλλάζουν τα δεδομένα φυσικά. Το πρώτο μάτς είναι αυτό, Αντρέα, όπως και να έχει ο Ατρόμητος έχει τον πρώτο λόγο. Ο Παζιάννα εκτός έδρας δεν πατάει καλά, χάνει σημαντικό μέρος της δύναμης, συγκεκριμένα αγνοεί ακόμα τη νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει 0 νίκες, 2 ισοπαλίες και 7 ήττες και λογικά θα λυγίσει στο περιστέρι από ένα Ατρόμητο, ο οποίος έχει δείξει ότι στην έδρα του ό,τι θέλει μπορεί να το πάρει. Ωραία, για να δούμε και τα υπόλοιπα. Αστέρας Τρίπολης βλέπω μετά. Αστέρας Τρίπολης όφησε 2-3 γκολ. Ο συγκεκριμένος απολογισμός τερμάτων εμφανίζεται να στους αγώνες των δύο ομάδων, οπότε και σε αυτή την αναμέτρηση θα πάμε τα 2-3 γκολ. Μια άλλη επίσης επιλογή καλή είναι και το γκολ σε αυτή την αναμέτρηση. Μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και η προϊστορία τους δείχνει γκολ.
ΣΑΤ που έχουμε επιλέξει, Ανδρέα, είναι ο άσος του Πανθρακικού με τον Πανιόνιο. Ο Πανθρακικός εντός έδρας είναι αρκετά αξιόπιστος. Ο Πανιόνιος προέρχεται από δύο νίκες, αυτή με τη σημαντική με 2-0 επί του ΠΑΟΚ και τη χθεσινή με 3-0 επί του Εγινιακού. Ωστόσο, προσπαθούμε να βγάλει κούραση, θα αντιμετωπίσει μια πολύ καλή ομάδα στην έδρα της και γι' αυτό θα πάμε με τον άσο της Θράκης. Και κλείνουμε τις επιλογές μας με το παιχνίδι της Δευτέρας που ολοκληρώνει την 21η αγωνιστική τη Super League, ο Εργοτέλης Πανετολικός. Η επιλογή μας είναι τα 2-3 γκολ που εμφανίζεται συχνά στα παιχνίδια των δύο ομάδων. Απλά, Μπάμπη, να πούμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι ότι επειδή είναι τη Δευτέρα δεν έχουμε ακόμα τον κωδικό και την απόδοση που δίνει το 2-3 γκολ. Έξω αν την έχεις εσύ. Είναι ο κωδικός 2-94. Ωραία. Και η απόδοση θα σας την πω αμέσως, ευθύς αμέσως, και η απόδοση είναι 1-70. Πολύ ωραία, μια χαρά. Ωραία, τα βλέπουμε. Ναι, πες μου, Μπάμπη. Αυτές ήταν οι επιλογές. Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτός λοιπόν ήταν και ο Μπάμπης Παπαφιλιππάκης. Είδαμε και τις επιλογές για το στοίχημα. Αναλύσαμε σήμερα την ειδησιογραφία. Να πούμε ότι Ναδάλ και Φέντερερ έχουν ξεκινήσει το δεύτερο σετ. Να σας ευχηθούμε, γιατί κάπου εδώ η εκπομπή κλείνει, ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευή σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ζούγκλα Sports θα είναι την Δευτέρα κοντά σας και πάλι. Θα αναλύσουμε την ειδησιογραφία του Σαββατοκύριακου. Μέχρι τότε να είστε καλά. Εμείς κλείνουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από έναν Έλληνα που ζει στην Ολλανδία, Σωτήρης Μπάκας και Ray of Hope. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.